με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήταν για μένα. Έλατε, περάστε μέσα. Θα πάω στρατό. Ψέματα. Αλήθεια, θα πάω στρατό. Δεν είσαι πολύ μεγάλο για να πας στρατό. Στην Ελλάδα έτσι, μεγάλη πάνε. Μα μεγάλη μου ψέματα. Μάλλον η Ιωάννα μου. Εσύ που ξέρεις. Ήμασταν με τη μαμά σου μαζί στους καταδρομείς. Φαντάσου τη μάμα μου στο στρατό. Και μάλιστα καταδρομέα. Κάνει, μην τη βλέπεις έτσι, έτσι που είναι κοντούλα, γλιστράει, χωράει παντού. Καλώς ήρθες, Άννα. Καλώς σε βρήκαμε, Γιώργο. Παρακαλώ. Παίρναμε αληθεία την Κατερίνα στο τηλέφωνο για να έρθει και εκείνη μαζί μας, αλλά δεν το απαντούσε. Ξέρεις ότι έφυγε από το σπίτι μας, σου το είπε. Όχι, δεν μου το είπε. Μπορεί να θέλει να σου κάνει έκπληξη. Πότε θα έρθει στην Κύπρο. Λοιπόν, άσε τώρα την Κύπρο, ήρθατε εσείς στην Ελλάδα. Πεινάτε. Γιατί, μαγειρέψες. Όχι βέβαια, αλλά θα μαγειρέψουμε μαζί. Τέλεια. Λοιπόν, τι θα πιείτε. Μαμά, μπορώ να πιω φραπέ. Όχι, Άννα μου, θα πιεις χυμό. Κρίμα, γιατί κάνω πάρα πολύ ωραίο φράπε. Γιώργο, θα πιεις χυμό. Εσύ θα πιεις φράπε και εγώ χυμό. Εντάξει, Άννα μου, να πιω και εγώ χυμό. Ωραία, δηλαδή θα πιω μόνος μου φράπε. Εντάξει, σου επιτρέπω να πιεις φράπε. Ευχαριστώ, Ιωάννα μου, που με επιτρέπεις να πιω φράπε. Παρακαλώ. Θέλεις τίποτε? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Είσαι καλά? Σταμάτα να με ρωτάς αν είμαι καλά, Ελέγκο. Ρώτησες 10 φορές πρωί πρωί. Μα θωρώ σε πάει, σε έρχεσαι, πάει, σε έρχεσαι. Τι θέλεις να κάνω, Ελέγκο, τι θέλεις να κάνω? Θέλω να είσαι καλά. Έχω την έννοια σου. Καταλαβαίνεις? Εσύ καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να είμαι καλά. Η Κατερίνα σηκώθηκε να έφυγε από το σπίτι. Η Άννα έπιασε την Ιωάννα, επήγαινε στην Αθήνα. Γιατί έπιε στην Αθήνα? Ρωτός, πέ μου, γιατί έπιε στην Αθήνα? Τι να σου πω, δάσκαλε, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Να είσαι να μου πεις τίποτα. Γι' αυτό, άσε με, σε παρακαλώ, άσε με. Όχι, έτσι σ' αφήνω. Κι ακού να σου πω,
ξέρεις το πολλά καλά ότι έχω σε σαν το γιο μου. Και οι κόρες σου κάνουν ό,τι θέλουν. Και στη ζωή τους θα κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό κοίταξε και εσύ να δεις τι να μπορεί να κάνεις στη ζωή σου. Γιατί είναι να αρρωστήσεις. Είπε μου να θες προσέχω, Ελένη. Εντάξει, πρόσεχες θες. Έκαμες ό,τι εμπορούσες. Τίποτε είναι καμά. Η Αντιγόνη θέλει να φύγει, να πάει στο μοναστήρι. Η Άννα και η Κατερίνα, ακόμα λίγο και δεν θα μιλούνται. Γιατί η Άννα... για τον Γιώργο που πήγαινε στην Αθήνα. Να μην κρυφκούμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, Ελένη. Δάσκαλε, μπορεί να πήγαινε και να πήρε και το μωρό μαζί της για να της πούν ποιος είναι ο παπάς της. Αγαπά τον Ελένκο και αγαπά την. Κι αν είναι έτσι όπως λαλείς, το κάτω-κάτω είναι ο παπάς του μωρού. Είναι ο παπάς του μωρού. Άλλα όνειρα είχα εγώ για τις κόρες μου. Τι έκαμα, λάθος. Τίποτε λάθος δεν έκαμες. Μόνες τους έκαμαν τα λάθη. Να φύγει η Ιωάννα που δαμε. Θα πεθάνω. Δεν θα έχω λόγο να ζω. Κανέναν λόγο. Σε παρακαλώ. Με μίλας έτσι, σε παρακαλώ. Κανέναν λόγο. Δεν μπορώ. Θέλω να φύγω. Έφυγω έξω. Πνίγομαι μες στο σπίτι σου. Περπατώ πάνω κάτω μες στο σπίτι που ήταν άδειο. Έτσι ήταν το σπίτι μας, Ελένη. Έτσι ήταν. Θυμάσαι τις που ήταν μισές και μπαίνα μέσα. Επέσανε, φωνάζανε, γελούσαν. Και κάποια φορά εγώ εθίμοντα τους γιατί μ' αφήναν να θυκευάσω και λαλούσες μου εσύ. Δάσκαλε, μεν τους θυμώνεις γιατί είναι αυτή η ώρα που να τις γυρεύκεις. Και εγώ λαλούσα σου, άμα είναι αυτή η ώρα να φύγουν οι Ελέγκου, θα φύγουν. Εγώ, δάμε θα είμαι με την Ιωάννα τη γυναίκα μου και όποτε θέλω θα έρχονται να με θωρούν. Ούτε με την Ιωάννα είμαι, ούτε θα έρχονται. Σε παρακαλώ, με μιλάς έτσι, σε παρακαλώ. Αν είναι ο μόνος μου, Ελέγκου, μόνος μου, θέλει να με βασανίσει κι άλλο. Ενώ κάνουν τούτα όλα που μου έκαμε, θέλει να με βασανίσει κι άλλο. Σε παρακαλώ, κύριε, λυπήθω τώρα. Το μυστικό της καλής μακαρονάδας είναι η καλή σάλτσα. Και επειδή τρυπακώ τις ντομάτες, θα γίνει ακόμα πιο ωραία η σάλτσα. Ακριβώς. Άννα, στο ψυγείο έχω γαρίδες. Άννα. Τι θα τις βάλει. Εκεί μπροστά της, έχω κατεβάσει. Τελικά θέλετε να είμαι βοηθός σας ή όχι. Όχι, είπαμε σήμερα θα μαγειρέσουμε την Ιωάννα. Ναι, όμως μαμά μου μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία. Ναι, το ξέρω. Πού το ξέρεις. Όταν ήρθα στην Κύπρο, δεν μαγείρεψε. Μαγείρεψες. Ιωάννα μου, θα μαγείρεψα. Λοιπόν, τι άλλο θα βάλουμε σε σάλτσα, κύριε Γιώργο. Βασιλικό. Βασιλικό. Ναι, βασιλικό. Δεν ξέρεις τι είναι βασιλικός. Βασιλιτσάν. Α, μπράβο, Βασιλιτσάν. Πού ξέρεις εσύ το Κυπριακό το τραγούδι. Α, ξέρω πάρα πολλά που δεν ξέρεις ότι τα ξέρω. Δηλαδή. Θα δεις, θα δεις. Λοιπόν, ο βασιλικός, πού είναι ο βασιλικός. Θα τον βρει βοηθός μας. Δεν κατάλαβα, ποια είναι η βοηθός σας. Εσύ, μάμα. Θα σας απολύσω και τις δύο, Όχι, κύριε Σεφ, σας παρακαλώ. Αυτή να απολύσετε. Ναι, κύριε Σεφ, αυτή να απολύσετε που κάνει συνέχεια σκανδαλιές. Εγώ κάνω συνέχεια σκανδαλιές, εγώ κοιτώ μόνο τη δουλειά μου. Α, μόνο τη δουλειά της, αλλά κύριε Σεφ, να σας την καταγγείλω, τρώει και όλα τα γλυκά. Μάμα, σταμάτη. Τι να σταματήσω, ξέρετε πόσα γλυκά τρώει τη μέρα. Μάμα, είπα σταμάτη. Εντάξει, τρώει, αλλά να μαχύνει και μετά να τρέχουμε. Γιώργο, δεν με αφήνει να φάω ούτε ένα γλυκούδι. Άννα, τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν αφήνει το μωρό να φάει ούτε ένα γλυκούδι. Κάτσε να δεις αγάπη μου που φάμε και σήμερα, έλα. Έλα να δεις.
Γιώργο, τι είναι αυτό? Τούρτα, Άννα μου, τούρτα. Θα τη φάω με την Ιωάννα και μην πεις τίποτα, μην τολμήσεις. Yes, yes. Ανηγόρι μου, πάψε να νιώθεις άσχημα για τον πατέρα σου. Μα με ποιο δικαίωμα ήρθε εδώ και ρόντισα? Με το δικαίωμα του πατέρα. Δεν είναι ούτε ο πρώτος και δεν θα είναι ούτε ο τελευταίος. Μα δεν είμαι ελεύθερη να αποφασίσω εγώ τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Είσαι. Ο πατέρας σου δεν είναι σε θέση να καταλάβει το δικαίωμά σου να επιλέξεις να γίνεις μοναχή. Μην τον κατακρίνεις γι' αυτό. Δεν είναι εύκολο για τους γονείς να το καταλάβουν αυτό. Ελάχιστοι γονείς είναι εκείνοι που δίνουν την ευχή τους στα παιδιά τους, στο γιο τους ή στην κόρη τους να γίνουν μοναχοί. Ναι, γερόντης, αλλά ο τρόπος που ήρθε εδώ, ο τρόπος που σας μίλησε. Ωραία, ξέχασέ το. Πρέπει να ηρεμήσεις, να ειρηνεύσει η ψυχή σου. Πώς να ειρηνεύσει η ψυχή μου με όλα αυτά? Κοίταξε. Εγώ. Οι γονείς, οι περισσότεροι γονείς, θέλουν για τα παιδιά τους το καλύτερο. Κάνουνε όνειρα για τα παιδιά τους και θέλουν αυτά τα όνειρα να τα πραγματοποιήσουν. Να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να τα σπουδάσουν, να τα παντρέψουν, να τα αποκαταστήσουν, να τους χαρίσουν εγγονάκια. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι σωστό και είναι και ευλογημένο. Όμως, πολλοί γονείς ξεχνιούνται μέσα στον αγώνα που κάνουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σωστά, κατά την ιδέα τους. Τους προσφέρουν υλικά αγαθά, όχι πνευματικά. Χτες άκουσα μια ομιλία από ένα CD. Ήτανε από μια εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας με τον πατέρα Ανδρέα Κονάνο. Θα σου δώσω αυτό το CD να το ακούσεις. Έλεγε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μιλούσε απλά και ωραία. Έλεγε λοιπόν, πασχίζουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας όσο και πιο πολλά. Θέλουμε να τους προσφέρουμε το ένα, το άλλο, να τους μάθουμε, να τους μάθουμε. Παραδείγματος χάρη, μαθαίνουμε στα παιδιά μας από μικρά αγγλικά. Αγγελικά όμως, πότε θα τους μάθουμε? Μαθαίνουμε στα παιδιά μας τη γλώσσα των Άγγλων. Των αγγέλων τη γλώσσα, πότε θα τη μάθουμε στα παιδιά μας? Πότε θα μάθουμε στα παιδιά μας να προσεύχονται, να μιλούν στο Θεό? Οι γονείς Αντιγόνη προσφέρουν στα παιδιά τους υλικά εφόδια, γνώσεις, όλα τα κοσμικά και νομίζουν ότι τους προσφέρουν το καλύτερο. Αυτό όμως, παιδί μου, είναι πλάνη. Αν δώσεις το παιδί σου υλικά εφόδια, υλικά αγαθά και δεν τους δώσεις το Χριστό, όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Και όταν το συνειδητοποιήσουν αυτό οι γονείς, είναι πλέον πολύ αργά. Ο κοσμικός άνθρωπος σκέπτεται κοσμικά και ο πνευματικός πνευματικά. Έχω συναντήσει πολλές αντιδράσεις γονέων. Υπάρχουν γονείς που μετά από καιρό καταλαβαίνουν και νιώθουν πολύ μεγάλη χαρά όταν δουν τα παιδιά τους ευτυχισμένα και χαρούμενα. Όμως, υπάρχουν και γονείς που αντιθρούν και μέχρι τέλους δεν εννοούν να παραδεχτούν, να αποδεχτούν το δικαίωμα που έχει το παιδί τους να επιλέξει να γίνει μοναχός. Είπαμε, πάνω απ' όλα, η ελευθερία στον άνθρωπο. Εμείς δεν θέλουμε να βλέπουμε γονείς λυπημένους, θυμωμένους, οργισμένους. Όμως, και από την άλλη, δεν θέλουμε να κρατήσουμε ένα παιδί μακριά από το Θεό όταν το ίδιο το παιδί το θέλει, για να μην στενοχωρηθούν οι γονείς τους. Εμείς προσευχόμαστε στο Θεό να φωτίσει αυτούς τους γονείς να αποδεχτούν,
να σεβαστούν την ελευθερία του παιδιού τους. Αυτό να κάνεις κι εσύ για τον πατέρα σου. Και αν ο Θεός ευδοκίσει να σε φέρει στο μοναστήρι, Λιγόνη, θα σε φέρει. Όμως, πρόσεξε, σου το επαναλαμβάνω, παιδί μου. Πρέπει εσύ πρώτη να είσαι απολύτως σίγουρη για την επιλογή σου, ανεξάρτητα από την αντίδραση του πατέρα σου. Είμαι γερόντισσα. Θα το δούμε αυτό. Υπομονή. Μα αυτό μου το ξανάπατε, γιατί μου το ξαναλέτε? Αφού σας είπα, είμαι συνειδητοποιημένη, ξέρω τι θέλω. Εντάξει. Υπομονή. Να μιλήσεις ήρεμα με τον πατέρα σου. Χωρίς θυμούς. Μη του κρατήσεις κακία, για το όνομα του Θεού. Δεν γίνεται. Και εγώ θα προσευχηθώ στο Θεό να τον φωτίσει. Και θα προσευχηθώ και για σένα να γίνει το καλύτερο. Αχ, Αντιγόνη. Ιωάννα, θες ακόμα λίγο? Όχι, ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά θα περιμένω το γλυκό. Μάλιστα. Σε λίγο θα σερβίρουμε και το γλυκό. Ευχαριστώ. Πρώτα όμως θα με επιτρέψετε να κάνω μια πρόταση. Άννα, θες λίγο κρασί ακόμα? Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, πίνω στις δύο όμορφες κυρίες που κάναν τη σημερινή μέρα την πιο όμορφη της ζωής μου. Τι? Τίποτα, μικρή. Όταν πίνουμε δεν μιλάμε. Θα ήθελα κι εγώ να πω κάτι. Και για μένα αυτή η μέρα είναι πολύ σπουδαία. Κι εγώ νιώθω... Συγγνώμη. Μαμά, πού πάεις? Τίποτε, αγάπη, κάτι και στραβά. Τι έπαθα? Δεν ξέρω. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, θες να φάμε γλυκό? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πιατάκια, γρήγορα, πιατάκια.
Όχι, δεν κουφάνε! Ανία μου, Αντώνια! Αντρά μου, Γεννάκο! Συγγνώμη, Ελέγκου, αλλά δεν μπόρεσα να αντιστάθω να σου το κάνω. Μα εν ώρα τώρα, για αστεία. Α, εν ώρα! Συγγνώμη, Ελέγκου, αλλά έχει καιρό να σου κάνω το Αρκάντζο. Σε παραδέχτου, το αρέσκει ο Ελέγκου. Άρεσε με γιατί είμαι πολλά μαραζωμένη. Το κρίμα του δασκάλου θα το κόψω. Και θα κόψω το κρίμα του. Κι, οι κόρες του. Κι ως άλλος. Για να τον πελάνω, για να τον πεθάνω. Εν είναι οι κόρες του το πρόβλημα, Ελεγκού. Ναι, εν είναι οι κόρες του. Ναι, μια σηκώθηκε η μισή μου να πάει στο μοναστήρι. Ετσακώθηκαν μεταξύ τους. Η άλλη επιένει στην Αθήνα. Η άλλη έστασε την βαλίτσα της, έβγαινε, επιένει βρε σπίτι μισή. Όπου και να πας, είναι η πασό, εν είναι οι κόρες του το πρόβλημα. Αν δεν καταλάβει κάποια πράγματα ο ίδιος... Μιλάς έτσι γιατί δεν είσαι γονιός. Άμα γυρίσεις γονιός όμως, δεν θα μιλάς έτσι. Να με δεις. Ενάρτη με το καλό ένα μωρούδι και να με δεις. Η ώρα η καλή σε ευλογημένη. Ένα μωρούδι. Πολλά. Γιατί τα μωρά είναι ευλογία από τον Θεό. Αλλά ακούτε να μπορώ να σου πω. Που την ώρα μπορεί να κάνεις μωρό. Ως την ώρα μπορεί να έρθει ο Αρκάγγελος να σε πάρει. Δεν θα ησυχάσεις. Άκουμε εμένα που ξέρω. Πού είναι τώρα? Ποιος? Ο δάσκαλος Ελεγκού. Α, ναι. Ευκήκεν έξω, δεν μπορούσε εγκλεισμένος μέσα στο σπίτι. Πήγαινε τώρα και η κυρία Σοφία να τον έβρει. Αλλά τι θα κάνει και εκείνη η γυναίκα? Τι θα κάνει? Τέλειωσε, Σοφία. Έχασα τις κόρες μου. Μην το λες αυτό, Κώστα. Α, μην το λέω. Πώς να μην το λέω? Έγιναν όλα αυτά που έγιναν με την Άννα και την Κατερίνα. Η Κατερίνα σηκώθηκε να έφυγε από το σπίτι. Η Άννα πήγαινε στην Αθήνα. Η Αντιγόνη θέλει να φύγει, να πάει στο μοναστήρι. Σε παρακαλώ, Σοφία, βοήθησε. Μίλησε, σε παρακαλώ. Εντάξει, Κώστα μου, εντάξει. Αν και νομίζω ότι αν ήθελε να πάει, θα σου το έλεγε η ίδια. Μπορεί να μην είναι σίγουρη ακόμη. Μην προσπαθείς να με παρηγορήσεις. Το ήθελε, το θέλει. Απλώς δεν τολμούσε να μου το πει. Η Κατερίνα σου το είπε. Κατά τη γνώμη μου έκανε λάθος. Έπρεπε να είχε αφήσει την Αντιγόνη, αν το αποφάσιζε. Γιατί μπορεί να είχε τη σκέψη, αλλά... Σταμάτα, σταμάτα. Τα πράγματα είναι καθαρά. Αλλά δεν θα αφήσω να γίνει αυτό το πράγμα, δεν θα αφήσω. Να είσαι σίγουρη ότι δεν θα αφήσω. Ο Αντώνης. Να πούμε στον Αντώνη να της μιλήσει. Ναι, ο Αντώνης. Αλλά πρέπει να της μιλήσω κι εγώ. Όχι, Κώστα μου, όχι. Άσε πρώτα να της μιλήσει ο Αντώνης. Γεια σας. Επιτέλους βρίσκω σας μαζί στον κήπο. Αντώνη. Ναι. Άσε καλύτερα να της μιλήσω εγώ. Ναι, κατάλαβα. Θα σου εξηγήσει η μάμα σου. Κώστα, πού πας? Δεν θα πεις στον Αντώνη τι έγινε? Πρέπει να πάω, Σοφία. Πες εσύ στον Αντώνη τι έγινε. Μαμά, τι έγινε? Δεν σου το είπαν τα κορίτσια. Τι να μου πω. Η Κατερίνα είπε στον Κώστα ότι η Αντιγόνη θέλει να πάει μοναχή. Αντώνη μου, δεν θα το αντέξει αυτό. Δεν θα το αντέξει ο Κώστας. Το λυπήθηκα πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Αμά, γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε? Τι να καταλάβουμε, Αντώνη μου? Είπαμε, εντάξει, να είναι κοντά στην εκκλησία, αλλά όχι να πάει μοναχή. Τι με κοιτάς έτσι τώρα, ε? Δεν μπορώ. Σφίχτηκε η καρδιά μου. Όχι, όχι, όχι. Ούτε εγώ μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Όχι. Σημασία, δεν έχει αν μπορείς να το δεχτείς εσύ ή ο κύριος Κώστας ή οποιοσδήποτε άλλος. Αν ο Θεός μίλησε μέσα στην ψυχή της...
Αντώνη μου, μη μου τα λες αυτά τα πράγματα. Η Αντιγόνη είναι νέο κορίτσι, πρέπει να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια. Και δεν θέλει. Τι σημαίνει δεν θέλει, γιατί να μην θέλει. Άρε μάμα, άρε μάμα. Γιατί δεν μπορείτε να καταλάβετε. Μάλλον είναι λάθος ερώτηση, γιατί ούτε εγώ καταλαβαίνω. Αλλά είναι αυτό ο καιρός που να καταλάβετε. Και εσύ και ο κύριος Κώστας. Ο καημένος κύριος Κώστας. Σε παρακαλώ, μη μιλάς έτσι, Αντώνη μου, σε παρακαλώ. Έλα, πήγαινε να βρεις την Αντιγόνη και να της πεις ότι ο πατέρας της δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Υπόσχεσαι. Υπόσχομαι, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Να δώσουμε λόγο για το τι έκαναμε εμείς. Όχι για το τι έκαμε η μάμα μας ή ο παπάς μας. Ο καθένας μόνος του, πρόσωπο με πρόσωπο. Εσύ και ο Χριστός, εγώ και ο Χριστός. Ο παπάς μου και ο Χριστός, ο κύριος Κώστας και ο Χριστός. Η Αντιγόνη και ο Χριστός, ο καθένας μόνος του, κατάλαβες. Και δεν έχει σημασία αν δεν μπορεί να το ανεχτεί ο κύριος Κώστας, να το αντέξει. Σημασία είναι αν μπορεί να το αντέξει η Αντιγόνη, η οποία θα λέει ελεύθερη να το κάνει γιατί κάτι μίλησε μέσα της. Κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω ούτε εγώ, ούτε εσύ. Μόνο εκείνοι που το νιώσαν μπορούν να το καταλάβω. Κατάλαβες, μαμά. Και κάτι άλλο. Εν του Κώστα που έπρεπε να θέλεις να μιλήσω. Όχι της Αντιγόνης. Σαν να ονομάσω την ευτυχία στη σημερινή μέρα θα έδινα αυτό το όνομα. Μην με κοιτάς έτσι, αλήθεια σου λέω. Ό,τι και να γίνει η σημερινή μέρα θα μου μείνει αξέχαστη. Βέβαια θα μπορούσε να μου πεις, κύριε Γιώργο, θα μπορούσε να είναι κάθε μέρα έτσι. Αν ήξερα. Αν ήξερα. Γιώργο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν. Ναι. Αλλά μπορούμε να ονειρευόμαστε ένα καλύτερο μέλλον. Θέλω να πω... Αν το πούμε τώρα στο παιδί, κι εγώ... Η Κατερίνα σ' αγαπάει, Γιώργο, μην το ξεχνάς. Η Κατερίνα ήρθε εδώ, μάζεψε τα πράγματά της και μου είπε, Γιώργο, πήγαινε στην Κύπρο, πάρε την Άννα και την Ιωάννα και φύγετε. Το ξέρω ότι στο γράμμα μου σου έγραψα ότι θα φύγω και θα φύγω. Αυτό προγραμματίζω. Αλλά σήμερα, ύστερα από τις στιγμές που έζησα, Άννα, μήπως κάνουμε πάλι λάθος. Δεν ξέρω, Γιώργο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να γίνει. Η Κατερίνα δεν είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα, είναι η αδερφή μου. Η Ιωάννα είναι το παιδί μας και αυτό δεν μπορεί κανένας να το αλλάξει, αλλά... Λοιπόν, πια και πλήθηκα για να μην νομίζει η μαμά ότι θα πάω τσάλτρο γλυκό. Και τώρα είμαι έτοιμη για την έκπληξη μου, Γιώργο. Την πρώτη σου έκπληξη. Γιατί έχω δύο έκπληξεις. Βέβαια. Περίμενε. Μα είναι πάρα πολύ καλός. Πολλά τυχερή θεία η Κατερίνα. Πάρ' την τηλέφωνο. Πέτει ότι είμαστε δαμέ. Μετά, αγαπή μου, μετά. Και θα δούμε τι έκπληξη σου είχε ο Γιώργος. Εντάξει. Εσύ τι νομίζεις ότι θα είναι. Ορίστε. Γιώργο, τι είναι αυτό. Βάου, τι είναι. Άνοιξε το. Έλα, άνοιξε το. Βάου, είναι ένα τρένο. Το τρένο που σου έλεγα, θυμάσαι. Ευχαριστώ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μαμά, είναι ωραίο. Πάρα πολλά ωραίο, αγάπη μου. Πάρα πολλά ωραίο.
Να πας στο καλό Αντιγόνη και να φυλάξεις μέσα σου όλα όσα είπαμε και να τα κάνεις προσευχή. Θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Σας ευχαριστώ, Γερόντισσα. Και εσείς να προσευχείτε για την Άννα και την Κατερίνα. Προσεύχομαι, παιδί μου, προσεύχομαι. Και να είσαι σίγουρη ότι οι αδερφές σου θα τον βρούνε το δρόμο τους. Πώς? Με τη χάρη του Κυρίου, Αντιγόνη. Μη βιάζεσαι. Να περιμένεις. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθεις, αν θέλεις να γίνεις μοναχή, είναι να μάθεις να περιμένεις. Συγχωρέστε με, αλλά ανησυχώ για την Άννα, επειδή πήγε στην Αθήνα. Ανησυχώ για το μωρό. Πώς θα του το πω, πώς θα το πάρει? Άφησε να γίνει το θέλημα του Κυρίου. Εσύ κάνε αυτά που είπαμε και άφησε τα όλα τα άλλα. Ξέρω πως είναι αδερφές σου και τις αγαπάς και νοιάζεσαι για αυτές. Όμως ο Θεός είναι ο πατέρας τους. Και εκείνος, πίστεψέ με, νοιάζεται πολύ πολύ περισσότερο. Ας αφήσουμε λοιπόν τον Κύριο να ενεργήσει όπως εκείνος κρίνει. Μάθαμε να ζητάμε από το Θεό αυτό που θέλουμε, να το παίρνουμε αμέσως. Δεν είναι όμως έτσι η σχέση μας με τον Θεό. Μπορεί να σου απαντήσει αμέσως. Μπορεί να μην σου απαντήσει. Μπορεί να πάρει χρόνο μέχρι να σου απαντήσει. Αν το κάνει αυτό, σημαίνει πως έχει το λόγο του. Γι' αυτό και εσύ, Αντιγόνη, βγάλε από μέσα σου όλα τα άγχη, όλες τις αγωνίες, ηρέμησε και αφοσιώσου στην προσευχή. Και ζήτα για τις αδερφές σου και για τον πατέρα σου να γίνει το θέλημά του στη ζωή τους. Μίλα του, Αντιγόνη. Μίλα στο Θεό, απλά. Πες του τον πόνο σου, αλλά χωρίς αγωνία, χωρίς άγχος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υπομονή σας. Να πας στο καλό, παιδί μου. Ο Άγιος Ιωάννης να σε συνοδεύει και η Παναγία μας να σε σκέπει. Στο καλό. Να σου πω. Ναι. Μου είπες ότι θυμάσαι την ιστορία που σου είπα με το τρένο. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραία. Σήμερα το τρένο της ζωής σου θα κάνει μια στάση και θα ανέβει ένας επιβάτης. Ποιος? Εγώ. Εσύ είσαι ήδη μου θα στο τρένο. Είμαι, αλλά σε άλλο βαγόνι. Σήμερα λέω να ανέβω στο δικό σου. Δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις, καμιά φορά στη ζωή μας συμβαίνουν πράγματα περίεργα. Καταστάσεις περίεργες. Άλλοτε μας συμβαίνουν χωρίς να το θέλουμε. Και άλλες φορές μας συμβαίνουν επειδή κάναμε κάποια επιπολαιότητα. Έτσι συνέβη και σε μένα, πριν από χρόνια. Κάτι σημαντικό για τη ζωή μου, που τότε δεν το καταλάβαινα, αλλά τώρα το καταλαβαίνω και θέλω να το διορθώσω. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ και
η μαμά σου δεν το πιστεύω. Περίμενε με λιγάκι. Δεν κατάλαβα τίποτα, εσύ κατάλαβες? Νομίζω πως ναι.